Ένα φλεγόμενο βαν κινείται στην Καζαντζίδη και τελικά σταματάει κάτω από τη γέφυρα λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Κυριακής. Ο οδηγός βγαίνει γρήγορα από το όχημα και σώθηκε από θαύμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βανάκι λαμπάδιασε εν κινήσει κάτω από τη γέφυρα στη λεωφόρο Καζαντζίδη. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, το βαν είχε τυλιχθεί στις φλόγες από την Εθνική Οδό, αλλά ο οδηγός κατάφερε να το ακινητοποιήσει στη λεωφόρο Καζαντζίδη. Σοκαρισμένος κατέβηκε από το όχημα και οι άνθρωποι από το περίπτερο που βρίσκεται στο αντίθετο ρεύμα ειδοποίησαν την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έφτασε σχεδόν αμέσως στο σημείο. Τότε δεν πολιτεία προλάβει να κάνει αυτό, άρπαξε επί τόπου. Και πήραμε την πυροσβεστική και ήρθε αμέσως και το έσβησε. Πρόλαβε και κατέβηκε όμως, δεν επανέλαβε. Κατέβηκε, ναι, απομακρύνθηκε. Ευτυχώς το προλάβανε την πυροσβεστική γιατί είχε αρπάξει για τα καλά. Το βαν κάηκε ολοσχερός, ενώ μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν και σε ένα όχημα που ήταν σταθμευμένο στο σημείο. Οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για αρκετή ώρα ώστε να μην εξαπλωθεί η φωτιά. Στο οδόστρωμα έπεσαν λάδια και πετρέλαιο και η κυκλοφορία διεκόπη για μισή ώρα περίπου. Με 3 αυτοκίνητα, με 10 άτομα. Από τη φωτιά κάηκε ολοσχερός ένα βανάκι. Δεν μπορέσαμε να το σώσουμε και έπαθε και μερική ζημιά ένα Audi που ήταν παρκαρισμένο δίπλα από αυτό. Ό,τι μας είπε ο οδηγός του αυτοκινήτου, η φωτιά, το αυτοκίνητο πήρε φωτιά όταν ήταν εν κινήσει. Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνεται, πολλοί είναι εκείνοι που δεν συντηρούν τα οχήματά τους, με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Τη σήμερα ημέρα οι πελάτες δεν διαθέτουν λεφτά για σέρβις, περιμένει να χαλάσει πρώτο το αμάξι. Καταρχήν κυκλοφοράνε όλα τα αυτοκίνητα. Άμα κάνετε μία βόλτα το βράδυ, πολλά αυτοκίνητα δεν ανάβουν φώτα ή δεν ανάβει ένα φανάρι. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κατά από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στο τουριστικό βαν, ενώ την προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου.